τον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Γιάννη Λονταράκη, καλημερίζω. Έτσι λίγο πολύ συνολικά να έχουμε μια εικόνα από την Κρήτη αναφορικά με τα χιόνια, γιατί είπαμε ότι έχουμε ελπίδες και μακάρι να μην είναι μόνο ελπίδες, να πέσουν και άλλα χιόνια για την ενίσχυση και των ταμιευτήρων νερού σε αυτό τον τελευταίο μήνα του χειμώνα. Άρα λοιπόν το παρήγορο θα ήταν να ξέραμε και να ξέρουμε, κύριε Λεονταράκη, πραγματικά εάν θα υπάρξει κι άλλο χιόνι, γιατί κοιτάξτε, χθες χιόνιζε, σήμερα έχει δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους στα 4 με 5, που σημαίνει ότι είναι άλλη η συμπεριφορά του χιονιού, ότι θα λιώνει, δεν θα μπορεί να σταθεροποιηθεί και πάει λέγοντας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως για την Ανατολική Κρήτη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Λουτζηράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Και το λέω σε εσάς έτσι, γιατί είσαστε από εκείνους οι οποίοι σχεδόν καθημερινά είσαστε πάνω στα βουνά, μελισσοκόμος είσαστε στο επάγγελμα, ξέρετε τι γίνεται και τι δεν γίνεται και έχετε και εκείνη τη μεγάλη εικόνα και τη μικρή εικόνα του τι σημαίνει η ανομβρία. Σωστά, κύριε Λουτζηράκη, και λόγω της πίσω του επαγγέλματός μας έχουμε πλέον, ας το πούμε, την τεχνική σε εισαγωγικά κατάρτιση να μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να διαβάζουμε, να βλέπουμε και τα σημάδια της φύσης, αλλά και το πώς θα εξελιχθεί μια χρονιά. Μέχρι τώρα τουλάχιστον ήταν αρκετά δύσκολη, θα έλεγα, όσον αφορά το δίμηνο Νοέμβριο-Δεκέμβριο, διότι αυτή η παρατεταμένη σε υψηλές θερμοκρασίες. Μα το φράγμα, όπως λέμε, είχε κατέβει στα Τάρταρα, έτσι. Τρεις δήμοι, Ηράκλειο, Χερσόνησος και Άγιος Νικόλαος, πραγματικά θα διψάσουν. Μάλιστα, μέσα σε αυτό το μήνα, όπως μας έλεγε και ο κύριος Μαμαγκάκης, εάν δεν έβρεχε, αν δεν έμπαινε νερό στο φράγμα, τότε θα πηγαίνανε και σε επαναλειτουργία γεωτρήσεων. Κέρι, τύλι, σωσμάλια. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αυτή την περίοδο διάφορες ανθοφορίες αρχίζουν σιγά σιγά και δοκιμούν στο νησί, αμφίζουν με λίγα λόγια, ναι. Όπως είναι το περιβόητο λατζούνι ή όπως είναι η φασκομελιά σιγά σιγά. Λόγω της ανομβρίας και αυτά που καταφέρνουν να ανοίγουν είναι σχεδόν μισοπεθαμένα. Δηλαδή αυτά που καταφέρνουν και αμφίζουν είναι ουσιαστικά νεκρά, είναι άρρωστα, καταλαβαίνετε. Και αυτό λόγω της έλλειψης του νερού. Mm. Είναι ένα σημαντικό σημείο, το οποίο όμως πλέον είναι γενικευμένο. Δηλαδή είναι μεγάλες αυτές οι εκτάσεις, οι οποίες λόγω της ανοβρίας αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους, ιδιαίτερα που ζουν στα ανατολικά σημεία του νησιού, νότιο-ανατολικά, δηλαδή Θητεία, Ιερά Πέτρα, Θητεία, όλο αυτό το νότιο-νότιο-ανατολικό παραλιακό μέτωπο. Το πρόβλημα είναι φοβαρό και στο Ηράκλειο πλέον. Δηλαδή, αν κάνετε μια βόλτα στα Αστερούσια, είναι ζήτημα αν θα δείτε έτσι σημεία τα οποία μπορεί να θυμίζουν άνοιξη, μπαίνοντας σιγά σιγά στην άνοιξη από τον επόμενο μήνα, που θυμίζουν εκτάσεις οι οποίες υπάρχουν ανθοφορίες, είναι καλλιεργήσιμες, δεν μιλάμε για τις. Άρα θέλετε να πείτε ότι, προσέξτε, από τη μια θέλει στο νερό και από την άλλη ότι εάν επεκταθεί ο χιονιάς ετεροχρονισμένα, ότι νερό μπορεί να έχεις αλλά θα σου κάψει τον καρπό. Όχι. Οτιδήποτε, και πλέον οι υποψίες είναι βάσιμες όσον αφορά και το Σαββατοκύριακο αλλά και όλο το Φλεβάριο, φαίνεται ότι και επιπλέον χιόνια θα έχουμε αλλά και αρκετά σημαντικές βροχοπτώσεις. Μακάρι είναι καλοδεχούμενα, χίλιες φορές μακάρι, το λέω, το πιστεύω πραγματικά, και αυτό το Σαββατοκύριακο αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα που διανύουμε αλλά και μέχρι την Άνοιξη. Και πραγματικά και το Μάιο, διότι όσοι ασχολούνται με τη γεωργία μπορούν να καταλάβουν και εννοώ ότι τα όψιμα νερά που λέμε εδώ στο νησί, δηλαδή τα νερά που πέφτουν στο τέλος της άνοιξης, ναι, είναι αυτά που στο τέλος έχουν και το πρόσημο, το θετικό όσον αφορά την παραγωγή. Ένα παραπάνω. Είναι, θα ξαναλέω, όσοι ασχολούνται με τη γεωργία, με τον πρωτογενή τομέα, καταλαβαίνουν απολύτως τι εννοώ. Ήταν ένα δύσκολο δείγμα, Λουτζηράκη. Το ξέρω αυτό. Γι' αυτό και κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα? Χρειάστηκε κάπου να παρέμβετε? Όχι. Αυτό. Δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα. Βέβαια, στο οροπέδιο Λαθητήριου υπήρξε μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος λόγω βλάβης. Ναι. Θα πάμε. Μας περιμένει εκεί ο κύριος Στεφανάκης και θα μας τα πει. Αλλά πρόβλημα δεν υπήρχε. Μια σπονδύτερη ευκαιρία, και επειδή φαίνεται ότι Κυριακή Δευτέρα, ξημερώματα Δευτέρα, ίσως και το Σάββατο, να έχουμε τις χιονοπτώσεις στα ορεινά, όσοι ακόμα κτηνοτρόφοι δεν έχουν φροντίσει να έχουν επάρκεια ζωοτροφών στα πλημμυροστάσια, όσοι είναι ακόμα στα ορεινά, που είναι αρκετός κόσμος, ειδικά σε ορεινές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, καλό θα είναι να φροντίσουν
να μεριμνήσουν έτσι ώστε να περάσει όσο το δυνατόν χωρίς προβλήματα. Μάλιστα. Αλλά φαίνεται όντως ότι οι υποψίες πλέον είναι βάσιμες, ότι επιτέλους έχουμε πει στο χειμώνα. Μακάρι, έστω και τον τελευταίο μήνα του χειμώνα να έχουμε χειμώνα, θα λέγε, έτσι όπως τα λέτε. Σας ευχαριστώ κύριε Λονταράκη, ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είδατε λίγο χιόνι και εσείς στο οροπέδιο, με τη μεγάλη αγωνία βέβαια κύριε Δήμαρχε Οροπεδίου, κύριε Στεφανάκη, καλημέρα σας από τον 984. Το τι θα γίνει με το νερό, το πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω, το αν θα φτάσει νερό στον Αποσελέμη, δηλαδή ένας κύκλος πολύ ενισχυτικός. Καλημέρα κυρία Δουργεράκη, σε εσάς και στους ακροατές του 984. Όντως η ανησυχία αυτή είναι υπαρκτή και μας απασχολεί εδώ και αρκετούς μήνες θα έλεγα, γιατί δεν έχουμε τις βροχοπτώσεις που θα έπρεπε να έχουμε ως ορεινή περιοχή. Είχαμε χθες από τα ξημερώματα το πρώτο χιόνι, καλοδεχούμενο το πρώτο χιόνι, και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε τα ύψη βροχής εκείνα που θα κρατήσουν υδάτινους πόρους και για την ίδρυψη του Δήμου και για την άδρυψη της περιοχής, αλλά και για να οδηγηθεί σιγά σιγά το νερό προς τα κάτω και να εμπλουτίσει τον Αποσελέμη. Τουλάχιστον κύριε Δήμαρχε, ακούγοντας και τον κλέρχο το Μαρουσάκη εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής, αλλά ακούγοντας και χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, το Μανώλη το Λέκα, φαίνεται ότι θα έχει μια διάρκεια όλο αυτό το σύστημα, δηλαδή βαρομετρικό χαμηλό το λένε, πολικό αεροχήμαρο τον λένε, έχουν διάφορες ονομασίες οι μετεωρολόγοι, δεν μπορώ να μπω εκεί μέσα στην επιστήμη τους. Οπότε μακάρι πραγματικά για να μην φύγουμε και τελείως από την, όχι πια την ελπίδα, αλλά από εκείνα τα δεδομένα τα οποία θα μας δώσουν η ανάσα. Ναι, ακριβώς. Δείχνει ο χειμώνας να έστω και καθημερινά να είστε. Και δείχνουν τα φαινόμενα ότι τις επόμενες ημέρες θα ενταθούν, οπότε θα έχουμε και τις απαραίτητες ποσότητες νερού. Μάλιστα από το Σάββατο και μετά έτσι υπάρχει μια εκτίμηση ότι θα έχουμε μια βαρύ χειμωνιά που θα δώσει αρκετές ποσότητες νερού για το πολύ ποσοστό νερό που θέλουμε όλη Κρήτη. Πάντως γεγονός είναι ότι είναι ιδιαίτερα ξηρική αυτή η περίοδος, ήταν μέχρι χθες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η λίμνη στο δικτύο άντρο, το σπίτι του Δία, έχει στεγνώσει, έχει ξεραθεί. Είναι χαρακτηριστικό αυτό και είναι μοναδικό. Δεν το ξέρω. Ναι. Για πείτε το. Η λίμνη στο δικτύο άντρο, μέσα η λίμνη, η ιερή λίμνη που κατά τη μυθολογία ζόταν ο Δίας και λοιπά, δίπλα από το θάλαμο της μυθολογικής γέννησης του Δία, αυτή η λίμνη έχει στερέψει, έχει στεγνώσει. Μάλιστα. Δεν έχει καθόλου νερό το δικτύο άντρο, αλλά και οι ίδιοι σταλακτήτες είναι στεγνοί. Δείχνει για πρώτη φορά αυτό το φαινόμενο, δείχνει πραγματικά την έντασή του με αυτόν τον τρόπο. Τώρα πιστεύουμε γενικά ότι ο αδερφόρος οφείλεται να εμπλουτιστεί. Ανησυχούμε πάρα πολύ για τις καλλιέργειες. Τα πηγάδια είναι στεγνά. Για αυτές τις δύο λιμνοδεξαμενές εδώ του Δήμου Αρπιδιουρασιθιού είναι εντελώς άδεια. Η λιμνοδεξαμενή του Αγίου Κωνσταντίνου. Η μεγάλη όμως του Αγίου Γεωργίου είναι κατά το ίμιση γεμάτη. Εφόσον έχουμε βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις και κατέβει ο ποταμός, θα γεμίσουν οι λιμνοδεξαμενές και θα γεμίσει προφανώς και ο Αποσελέμης. Μακάρι. Μακάρι, γιατί όλα αυτά τα χρειαζόμαστε για να είμαστε εμείς καλά, για την ίδια μας τη ζωή. Το ξέρουμε όλο αυτό. Κύριε Στεφανάκη, πάντως δεν έλειψα με την πρώτη χιονόπτωση τα πρώτα προβλήματα, με τις ζημιές. Αποκαταστάθηκαν τα πράγματα μερικές ώρες αργότερα, εννοώ την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Με την ευχή να μην έχουμε ή να μην έχετε περισσότερα θέματα και προβλήματα τις επόμενες ημέρες. Σας καλημερίζω. Ακριβώς. Και να ευχαριστήσουμε τα συνεργεία της ΔΕΔΙΕ που μέσα στο χιόνι δούλευαν για 4 ώρες για να αποκαταστήσουν τις ζημιές και εδώ και χαμηλότερα στον Αγίου Νικολάου. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Καλημέρα μας.